Και ήλθε με τη δεξιά του καθημένου επί του θρόνου. Θα ενθυμίστε ότι ενώ ο Ιεράς Ευαγγελιστής Ιωάννης κλαίει πολύ δια το βιβλίο των απορρίτων βουλών του Θεού, δια το μέλλον της Εκκλησίας που μένει εσφραγισμένο, ένας πρεσβύτερος εκ των 24 πρεσβυτέρων πλησιάζει και του λέγει να μην κλαίει, διότι το εσφαγμένον αρνίον είναι άξιον να ανοίξει το μυστηριώδες βιβλίον. Και πράγματι, όπως σημειώνει ο Ιερός Ευαγγελιστής, και ήλθε και ήλυφερε εκ της δεξιάς του καθημένου επί του χρόνου, πράγματι ευθύς βλέπει ότι εκκινήθη το αρνίον προς τον θρόνο του καθημένου και έλαβε το βιβλίον εκ της δεξιάς χειρός του καθημένου. Αυτή η κίνηση του αρνίου προς τον θρόνο του καθημένου, ο οποίος σας είπα ότι αποφεύγεται επιμελώς να αναφερθεί το όνομα του καθημένου, και είναι ο Θεός. Διότι ποτέ στην εβραϊκή φιλολογία δεν αναφέρεται το όνομα του Θεού. Εξάλλου, τα διάφορα ονόματα ύψιστος, Ελοχήμ και παντοδύναμος κλπ. Είναι επίθετα προς αποφυγή του Κυρίου ονόματος του Θεού, το οποίο ήταν Γιαχβέ, Κύριος. Ήταν ένας πάρα πολύ σεβασμός προς το όνομα του Θεού. Σημειώσατε ακόμη ότι αν ήθελαν να πούν την έκφραση βλασφημό, δεν έλεγαν ποτέ τη λέξη βλασφημό, αλλά έλεγαν τη λέξη με αρνητική όμως σημασία, το ρήμα ευλογώ. Αν δείτε λοιπόν κάποτε αυτή την έκφραση, ότι αυτόν τον λιθοβόλησαν διότι ευλόγησε το όνομα του Θεού, θα πείτε γιατί. Ναι, έχει την κακή σημασία εδώ. Όπως λέμε το ξύδι, το λέμε γλυκάδι. Ένα δεν είναι γλυκάδι, δεν είναι γλυκό. Το ξύδι είναι ξύδι. Έτσι, προς αποφυγή και της λέξεως ακόμη, χρησιμοποιείται αυτό. Τόσο σεβασμός στο όνομα του Θεού. Και δικαίως. Τι να πούμε όταν εμείς οι χριστιανοί, αγαπητοί μου, φτάνουμε να βλασφημούμε, είναι ακατανόητο πράγμα. Γιατί αυτή η περίπτωση βλέπει ο Ιερός Ευαγγελιστής ότι το αρνίον εκκινήθη προς τον καθήμενον. Αυτή η κίνηση, σας είπα, του αρνίου προς τον καθήμενον επί του θρόνου, αφενός μεν δείχνει την ηλαστήριον θυσία του Χριστού, αφετέρου δείχνει την μετάβασή του εις τον ουρανόν και την ενδεξιά του Θεού Πατρός καθέδραν. Αλλά να το δούμε. Είναι ακριβώς αυτό που είχε δει ο προφήτης Δανιήλ. Ο προφήτης Δανιήλ μας σημειώνει στο προφητικό του βιβλίο, στο 7ο κεφάλαιο, «Εθεώρουν εν οράματι της νύχτος και ειδού μετά των εφελών του ουρανού όσοι ως ανθρώπου», είναι το αρνίον, εκεί όσοι ως ανθρώπου «ερχόμενος ειν και έως του παλαιού των ημερών έφτασε και ενώπιον αυτού προσυνέχθη». Είναι πολύ χαρακτηριστικός ο Δανιήλ. Κοιτάξτε, λέγει, ή το ερχόμενος, όσοι ως ανθρώπου, ή το ερχόμενος. Πού ερχόμενος? Όχι από τον ουρανό στη γη, αλλά εκ της γης προς τον ουρανό. Και έως του παλαιού των ημερών έφτασε. Έφτασε έως, πώς το λέει τον καθήμενον τώρα εδώ ο Δανιήλ, επί του θρόνου, ο παλαιός των ημερών. Άλλη έκφραση. Έφτασε έως του θρόνου του παλαιού των ημερών. Παλαιός ημερών θα πει αυτός ο οποίος είναι μεγάλης ηλικίας, ο παλαιός των ημερών, δηλαδή ο άναρχος Θεός. Εκφράσεις είναι αυτά τα πράγματα. Και έφτασε ενώπιον του. Αυτό τι σημαίνει? Είναι ότι λέγει τώρα στην Αποκάλυψη ο Ευαγγελιστής Ιωάννης ότι το αρνίον εκκινήθη προς τον καθήμενον δια να παραλάβει το βιβλίο. Ιστορικά, αν το θέλετε αυτό, γιατί μην ξεχνάμε ότι αυτά δεν είναι, και σας τα έχω πει τόσες πολλές φορές αυτά, δεν είναι απλώς θεωρίες. Δεν είναι μια ερμηνεία των ανθρωπίνων προβλημάτων, όπως θα επιθυμούσαν όλες οι θρησκείες ή οι φιλοσοφίες να χρησιμοποιούν των λεγόμενων φιλοσοφικών μύθων. Όχι, αγαπητοί μου, έχουμε ιστορία. Αυτά τα πράγματα ιστορικά, ξέρετε πως λέγονται, ιστορικά λέγονται, η ανάληψη του Χριστού.
και βλεπόντων των μαθητών και υπέρ πεντακοσίων πιστών, υπέρ πεντακοσίων επήρθη και νεφέλη υπέλαβεν αυτόν και οδηγήθηκε στον ουρανόν. Πού? Εις αυτόν τον θρόνον του καθημένου. Όπως κατόπινα ο πρωτομάρτης Στέφανος θα πει μέσα στο δικαστήριο, για μια στιγμή ενώ δικάζεται, ενώ απολογείται, ενώ τρίζουν τα δόντια τους οι δικαστές για εκείνα που τους λέγει, γιατί επριονίζονται οι καρδιές των με εκείνα που τους έλεγε, λέγει θεωρώ τον ουρανόν ανοιχμένο και βλέπω τον Ιησούν εστώτα εις τα δεξιά της δόξης του Θεού. Είδατε? Αλλά ίσως τα έλεγε κάποιος, μα όταν είπε αυτά ο Στέφανος μπορούσε να τα είχε πει απλώς, όπως και εμείς τα λέγαμε, βλέπω τον ουρανό, τα λέγαμε στους δικαστάς μας, βλέπω τον ουρανό να με αγκαλιάζει. Ό,τι να μου κάνετε κύριοι δικαστέ, εγώ βλέπω τον ουρανό να με αγκαλιάζει. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι μια έκφραση. Την ίδια ώρα όλοι γύρισαν και οι εχθροί του και οι δικαστές γύρισαν και κοίταξαν το πρόσωπό του. Γι' αυτό σας είπα, δεν είναι θεωρίες αυτά, δεν είναι υποκειμενικά πράγματα, αλλά είναι φοβερή πραγματικότητα. Εστράφησαν όλοι και είδαν το πρόσωπο του Στεφάνου μέσα στο δικαστήριο ως πρόσωπο αγγέλου. Έλαψε το πρόσωπό του και έμειναν όλοι άναυδοι. Άρα, γιατί ήταν ένα σημάδι αυτό? Γιατί? Για να φανεί και να αποδειχθεί ότι τα λόγια που έλεγε ο Στέφανος ήταν αληθή. Διότι θα μπορούσε να πει κανείς, εμείς δεν βλέπουμε τίποτα, πώς το βλέπεις εσύ? Ναι, δεν βλέπετε τίποτα, αλλά βλέπετε όμως το πρόσωπό μου, το οποίο δέχεται εκείνο το οποίο βλέπω. Όπως ο Μωυσής είδε το Θεό στο Σινά, οι Εβραίοι δεν τον είδαν τον Θεό. Πώς μπορούσαν να ξέρουν ότι ο Μωυσής είδε τον Θεό? Όταν κατέβηκε και έλαμπε το πρόσωπό του. Αυτά είναι ιστορικά, δεν είναι θεωρίες, είναι ιστορικά. Έτσι λοιπόν όλα αυτά που σας είπα ιστορικά εκφράζουν αυτό τώρα που τόση ώρα μας λέγει ο Ιερός Ευαγγελιστής, ότι το αρνίον εκκινήθη προς τον θρόνον. Και σας είπα τόσο ως ηλαστήριος θυσία του Χριστού εκκινήθη, διότι τώρα θυσιάστηκε και ανεβαίνει προς τον Πατέρα αναστημένος ο Χριστός, όσο και η μετάβασή του αυτή στον ουρανό είναι δια να καθίσει εις τα δεξιά του Θεού, δηλαδή να ανέλθει η ανθρωπίνη φύση εις αυτήν την ζωή και την μακαριότητα του Θεού. Ο Ευαγγελιστής Λουκάς μας λέγει, για να σας σημειώσω ακόμη κάτι άλλο, ότι όταν ανελαμβάνεται ο Κύριος, τότε ο Κύριος επάραστας χείρας αυτού ευλόγησεν αυτούς και γένετο εν το ευλογήν αυτών αυτούς, διέστη από αυτών και ανεφέρετο εις των ουρανών. Λουκάς 24,51. Τους ευλογεί και εκεί που τους ευλογεί αρχίζει να ανέρχεται. Εις την θέση εκείνη της ευλογίας, όταν ανήλθε στα δεξιά του Θεού Πατρός, έμεινε και μένει ο Ιησούς διαρκώς ευλογών την Εκκλησία του. Διαρκώς και αυτήν τη στιγμή και πάντα και εις τους αιώνας. Όπως τον είδαν ανερχόμενον να ευλογεί, ευλογεί την Εκκλησία. Ακούστε πως το βλέπει αυτό ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην Αποκάλυψη στο 7ο κεφάλαιο στίχος 17. Είδε ότι το αρνίον, το αναμέσον του θρόνου, ποιμένει αυτούς. Τους ποιμένει, ποιμένει την Εκκλησία, τους Αγίους. Και αυτή η ποιμαντική του αρνίου δεν είναι παρά μία διαρκής ευλογία του αρνίου του Ιησού Χριστού προς την Εκκλησία του. Και ότε έλαβε το βιβλίο, τα τέσσερα ζώα και οι 24 πρεσβύτεροι έπεσαν ενώπιον του αρνίου, έχοντες έκαστος κιθάραν και φιάλας χρυσάς, γεμούσας θυμιαμάτων, εισήν προσευχέ των Αγίων. Αυτή η πράξη παραλαβής του βιβλίου εκ μέρους του αρνίου θεωρείται κοσμοϊστορικών γεγονός, δι' αυτό και προκαλεί την προσκύνηση του αγγελικού κόσμου και των Αγίων. Η όλη σκηνή χαρακτηρίζει λειτουργίαν εις των ουρανών, εις όλην την ουρανίαν μεγαλοπρέπειά της.
Ώστε λοιπόν ο αγγελικός κόσμος προσκυνεί το αρνίον. Ο αγγελικός κόσμος έπεσαν, λέει, τα τέσσερα ζώα και προσεκίνησαν το αρνίον. Σαφώς προσεκίνησαν το αρνίον, μάλιστα. Αλλά τίθενται δύο ερωτήματα. Πώς οι άγγελοι θα προσκυνούσαν έναν άνθρωπο, τον Ιησού Χριστόν, εάν δεν ήταν μόνον άνθρωπος αλλά θεάνθρωπος? Και πάλι, πώς οι άγγελοι θα προσεκίνουν τον Χριστόν εάν ήταν σαρκωμένος άγγελος, όπως λέγουν μάλιστα οι χιλιαστές, η ενθάρκωση του Αρχαγγέλου Μιχαήλ, ή έστω μία πρωτόκτιστος ύπαρξης? Πώς θα προσκυνούσαν ποτέ? Θα ήταν δυνατόν? Λοιπόν, σκεφτείτε ότι όταν πίπτει ο Ιερός Ευαγγελιστής, στα παρακάτω κεφάλαια είναι στο 19 κεφάλαιο, πίπτει να προσκυνήσει τον άγγελον που τον οδηγεί και του ερμηνεύει τις διάφορες οπτασιακές εικόνες, ο άγγελος του λέγει: ώρα μη, πρόσεχε, όχι, σύνδουλός σου ημί, είμαι δούλος μαζί με σένα στο Θεό, το Θεό προσκύνησον. Τώρα πως οι άγγελοι θα προσκυνούσαν, όλοι οι άγγελοι, όπως θα δούμε και πιο κάτω, μυριάδες μυριάδων και χιλιάδες χιλιάδων, αλλά τώρα βλέπουμε μόνο αυτήν την εικόνα, γιατί η εικόνα διαρκώς συμπληρούται όσο προχωρεί το ξετύλιγμα των γεγονότων, με πάντοτε φόντο αυτή την εικόνα της ουρανίου λειτουργίας, διαρκώς πλουτίζεται, διαρκώς. Έτσι βλέπουμε, αγαπητοί μου, ότι μέσα σε αυτό το πλούτο εμφανίζονται οι μυριάδες των μυριάδων άγγελοι να προσκυνήσουν τον Ιησού Χριστόν, το αρνίον, το εσφαγμένο αρνίον Χριστός. Και τώρα βλέπουμε μόνο τα τέσσερα ζώα, δηλαδή τα χερουβίμ και τα σεραφίμ. Πώς προσκυνούν, γιατί? Είναι γνωστό ότι ο Απόστολος Παύλος μας σημειώνει στην προς Εβραίους επιστολή του τα εξής. Λέγει στο δεύτερο κεφάλαιο, είναι πολύ χαρακτηριστικό να το ενθυμίστε αυτό, 4 έως 8. Λέγει: το σούτο Κρήτον γενόμενος των αγγέλων, ποιος? Ο Ιησούς Χριστός. Τόσο μεγαλύτερος και καλύτερος και υψηλότερος γενόμενος των αγγέλων, όσο διαφορότερον παρά αυτούς και κληρονόμηκεν όνομα. Τούτο φαίνεται από το όνομά του. Τι διγαρείται ποτέ των αγγέλων, Υιός μου εσύ, εγώ σήμερον και γενικά σε? Πότε είπε ο Θεός σε κάποιον από τους αγγέλους: είσαι παιδί μου εσύ, εγώ σήμερα σε έχω γεννήσει? Όταν δε πάλι εισαγάγει τον πρωτότοκον εις την οικουμένη, πρωτότοκος, όχι πρωτόκτιστος, που είναι ο Υιός του Θεού, το δεύτερον πρόσωπον της Αγίας Τριάδος, λέγει: και προσκυνησάτωσαν αυτό πάντες άγγελοι Θεού. Και να τον προσκυνήσουν όλοι οι άγγελοι του Θεού. Εάν ήταν αρχάγγελος, ο αρχάγγελος Μιχαήλ, θα προσκυνούσαν τον αρχάγγελο Μιχαήλ οι άλλοι άγγελοι? Γιατί? Και προς μεν τους αγγέλους λέγει: οποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα. Δηλαδή πνεύματα οποιών ο κατασκευάζων, είναι κτίσματα οι άγγελοι, προς δε των ιών: ο θρόνος σου ο Θεός εις τον αιώνα του αιώνος. Αυτό το «ο Θεός» δεν είναι ονομαστική, αλλά είναι κλητική. Δηλαδή, ο θρόνος σου, ο Θεέ, εις τους αιώνας των αιώνων. Ώστε πώς θα αποκαλεί τον Υιόν? Θεόν. Ώστε ο Υιός είναι Θεός. Το εσφαγμένο αρνίον είναι ο ιστορικός Ιησούς. Είναι ο ενανθρωπίσας Υιός του Θεού. Είναι αυτός ούτως ο Θεός. Θα πω άλλη μια φορά, πού είναι οι χιλιαστές οι οποίοι υποβιβάζουν τον Ιησού Χριστόν εις το επίπεδο του κτίσματος, ή ακόμη αν θέλετε οι παντός είδους αριανίζοντες εις την εποχή μας? Όχι Ματέος, αγαπητοί μου, η Εκκλησία σήμερα γιορτάζει την μνήμη των 318 θεοφόρων πατέρων
της πρώτης ενική Οικουμενικής Συνόδου. Ακριβώς η εορτή των πατέρων αυτής της Συνόδου είναι για να δείχνει ότι σε κάθε εποχή χτυπά τον αριανισμό. Και σημαίνει ότι σε κάθε εποχή είναι δυνατόν να υπάρχουν αριανιστές. Και υπάρχουν, ιδίως στην εποχή μας. Αριανισμός είναι όταν αρνείσαι τη θεία φύση του Χριστού. Όταν λες ότι ο Χριστός είναι ένας καλός άνθρωπος, ένας κοινωνιολόγος, ένας φιλόσοφος, ένας σπουδαίος άνθρωπος, ακόμη και στην καλύτερη εκδοχή, ένας άγγελος που έγινε άνθρωπος, αριανίζεις. Και μάλιστα αριανίζεις χοντρά. Χοντρά. Διότι υπήρχαν και ημία αριανιστέ στην εποχή του Αρίου. Εδώ υπάρχει ένας χονδρικός αριανισμός. Και ο αριανισμός υπάρχει πάντοτε και θα υπάρχει πάντοτε. Είναι το δόγμα του Αντιχρίστου, ότι ο Χριστός δεν είναι Θεός. Είναι κτίσμα. Είναι η θέση του Αντιχρίστου. Γι' αυτό λέει και ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, εκείνος που αρνείται ότι ο Υιός είναι Θεός και έγινε άνθρωπος, αυτός είναι ο Αντίχριστος. Όπως βλέπουμε όμως από την εικόνα της Αποκαλύψεως, προστινούν το αρνίον όχι μόνο οι άγγελοι, τα τέσσερα ζώα, δηλαδή Χερουβίμ και Σεραφείμ, αλλά και οι 24 πρεσβύτεροι, δηλαδή σύμπασα η Εκκλησία. Αυτό θα το δούμε εν εκτάσει στα παρακάτω κεφάλαιά μας. Κατά την ώρα της προσκυνήσεως, μόνοι οι 24 πρεσβύτεροι εκάτουν κιθάραν και χρυσούν θυμιατήριον ο καθένας από αυτούς, γεμάτο από αναδιδόμενον θυμίαμα. Χρυσούν θυμιατήριον, η χρυσή φιάλη. Φιάλη δεν σημαίνει ότι πάντα είναι κάτι που θυμίζει μπουκάλι, είναι το δοχείον. Η κιθάρα τι είναι? Αντελήφθητε, κρατούν κιθάρα, κρατούν και το δοχείον των θυμιαμάτων. Η κιθάρα είναι το όργανο που συνοδεύει τους ψαλμούς. Μάλιστα στην Παλαιά Διαθήκη διαβάζουμε στο 32 ψαλμό, 2, εξομολογήστε το Κυρίο εν κιθάρα. Εξομολογούμε θα πει δοξολογώ. Δοξολογείτε τον Θεόν εν οργάνος, εν κιθάρα. Χωρίς να αποκλείεται η φωνητική απόδοση, απλώς το όργανο συνοδεύει την φωνή. Και συνεπώς, εν προκειμένου, εδώ η κιθάρα θα εσυνόδευε την οδύν την οποία θα έψαλον οι πρεσβύτεροι πρώτου καθημένου εις των θρόνων και πρώτου αρνίου. Η κιθάρα, αγαπητοί μου, είναι το σύμβολο δοξολογίας της αλόγου κτίσεως. Γιατί είναι άλογο πράγμα. Τι είναι η κιθάρα? Ένα όργανο είναι. Αποτελείται από ξύλο, από χορδές μεταλλικές ή νεύρα εντεριώνει των ζώων και τα λοιπά. Πάντως είναι άλογον πράγμα. Η κιθάρα λοιπόν είναι το σύμβολο δοξολογίας της αλόγου κτίσεως. Θα το δούμε παρακάτω αυτό. Που συνοδεύει την δοξολογία της ελόγου κτίσεως. Ποια είναι η δοξολογία της ελόγου κτίσεως? Των 24 πρεσβυτέρων. Είναι η έλογος κτίσης. Εμείς είμαστε η έλογος κτίσης. Δηλαδή η λογική κτίση. Όταν λοιπόν εμείς υμνούμε τον Θεό και συνοδεύεται η υμνοδία μας με μουσική, σημαίνει η άλογος και η έλογος κτίσης δοξολογούν τον Θεό. Λέγει ο 18 ψαλμός στίχος 5. Εις πάσαν την γην εξήλθεν ο φόγκος αυτών και εις τα πέρατα της οικουμένης τα ρήματα αυτών. Αυτό το χωρίο το χρησιμοποιεί ο Απόστολος Παύλος, Ρωμαίους 11,18, για να μιλήσει για τους Αποστόλους. Αλλά στον Ψαλμό 18 δεν αναφέρεται στους Αποστόλους. Όχι ότι είναι κακή ερμηνεία, όχι. Αλλά αναφέρεται εις τα κτίσματα. Ξέρετε, στις πέτρες, στα χορταράκια, στα λουλούδια, στα ουράνια σώματα, παντού. Εξήλθεν, λέγει, εις πάσαν την γην εξήλθεν ο φθόγκος αυτών. Θέλει να πει τούτο, όλα τα κτίσματα μιλάνε και δοξολογούν το Θεό. Πώς δοξολογούν το Θεό τα κτίσματα? Με την ίδια τους την παρουσία, με τη σοφία που είναι φτιαγμένα. Όλα δείχνουν τη δοξολογία τους στο Θεό. Κάποτε ο Λινναίος, ο πατήρ Λινναίος, ο πατήρ της βοτανικής, περπατούσε στον αγρόν και είχε το μπαστούνι του
και ήταν άνθρωπος ο πολύ πιστός και μεγάλος επιστήμον, αισθανόταν ότι όλα προσφέρουν τη θυσία τους, την αγάπη τους, τη δοξολογία τους στο Θεό. Και χτυπούσε ελαφρά με τον μπαστούνι του τα χορταράκια και τα λουλουδάκια, τις μαργαρίτες και το χαμομήλι. Όπως χτυπούσε έτσι με τον μπαστούνι και έλεγε: «Σοπάστε, σοπάστε, με ξεκουφάνατε με τις φωνές σας». Αυτό είναι. Εξήλθεν ο φθόγκος αυτών εις τα πέρατα της οικουμένης. Βλέπετε λοιπόν ότι η άλογος κτήσης με την έλογον κτήση δοξολογούν τον Θεό σε μία συναρμονία. Μη μου πει όμως κανένας, τότε γιατί στην λατρεία μας δεν εισάγουμε την ενόργανον μουσική? Γιατί δηλαδή δεν έχουμε όργανα μέσα στη λατρεία μας? Όπως ακριβώς χρησιμοποιεί η Παλαιά Διαθήκη στην λατρεία όργανα και η Ρωμαιοκαθολική. Είναι ένα θέμα που τελευταία έχει έλθει σε μια επικαιρότητα. Γι' αυτό και επιχείρησαν κάποιοι ναοί στην Αθήνα και λοιπά να εισαγάγουν όργανα. Επεχείρησαν. Θα ήθελα να σας πω το εξής, αγαπητοί μου, ότι η Εκκλησία ποτέ δεν εισήγαγε, η Ορθόδοξος Εκκλησία ουδέποτε εισήγαγε όργανα. Παρότι στην Παλαιά Διαθήκη υπάρχουν, παρότι είναι ό,τι τόση ώρα σας εξηγώ και παρότι ακόμη θα είχαμε την εικόνα αυτήν της Αποκαλύψεως. Ο λόγος είναι εξής. Η οργανική μουσική ολισθαίνει προς τον θυμελισμόν. Θυμέλη θα πει θέατρο. Συνεπώς, η οργανική μουσική, όταν λέμε ότι ολισθαίνει γλιστρά προς τον θυμελισμόν, σημαίνει προς τον θεατρινισμόν, προς το θέατρο. Και συνεπώς, διαφθείρεται η μορφή της θείας λατρείας. Θέλετε μία απόδειξη? Η μουσική της Δύσεως, η οποία δεν είναι τίποτε άλλο, και από το ραδιόφωνο να την ακούμε, ως λεγόμενη κλασική μουσική που έγραψαν οι διάφοροι μεγάλοι συνθέτες, κατά πάντα αξιολογότατοι από πλευράς καλλιτεχνίας, κατά πάντα αξιολογότατοι. Ό,τι έχουν γράψει είναι τόσο κοσμικό που ένας ο οποίος αρχίζει να ζει τη Θεία Λατρεία μέσα στα πλαίσια της Ορθοδόξου της Ορθοδόξου μορφής, ειλικρινά φτάνει να ιδιάσει. Όχι μόνο να αισθάνεται ανεπάρκεια, αλλά φτάνει και να ιδιάσει. Δεν σας αποκρύπτω, αγαπητοί μου, μια προσωπική μου εμπειρία. Αγαπούσα πολύ την κλασική μουσική. Την αγαπούσα πάρα πολύ. Πια σήμερα τη βρίσκω πάρα πολύ ανεπαρκή. Δεν θα ήθελα, δεν την αναζητώ να την ακούσω. Δεν θα ήθελα να πω ότι δεν θα ήθελα κάποτε να ακούσω κάτι. Δεν την αναζητώ όμως να την ακούσω. Την δε λεγόμενη κλασική θρησκευτική μουσική του Μπαχ ή του Παλαιστρίνα ή δεν ξέρω τίνων άλλων που έχουν γράψει λειτουργίες του Μέντελσον και λοιπά, ό,τι όσοι έχουν γράψει ωραία αριστουργήματα, ορατόρια, θαυμάσια. Θυμελισμός, θέατρο με τα συψηφόνους και τους υψηφόνους και τους βαριτόνους και τα λοιπά. Θέατρο. Και η ψυχή του ανθρώπου που αρχίζει βεβαίως να καταλαβαίνει και να κατανήσεται από το μυστήριο της αγάπης του Θεού και της λατρείας, το ξερνάει αυτό, δεν το θέλει. Ίσως κάποιοι από εσάς να με καταλαβαίνετε για αυτά που σας λέγω, ίσως όχι όλοι. Αλλά ακόμη εις την μουσική και εις αυτήν την φωνητική μουσική πρέπει να σας πω ότι υπάρχει ο κίνδυνος αυτός της διολυστήσεως. Ποιος ο κίνδυνος? Από του να γίνει σκοπός και η φωνητική μουσική, αυτή που λέμε η βυζαντινή μουσική, να γίνει σκοπός και να μην γίνει μέσον προς εξύπνωση των πιστών. Διότι πολλές φορές πηγαίνουμε και ακούμε τη μουσική μόνο για τον ψάλτη, για τη μουσική. Θα σας το πω, κάποτε ένας αρχιψάλτης, δεν λέω το όνομά του φυσικά, κάποτε έψαλε σε έναν ναό των Αθηνών, προπολών ετών αυτό, εκλήθη βεβαίως να ψάλει γιατί είχε πολύ καλή μουσική, έψαλε πάρα πολύ καλά και έψαλε με πολύ τέχνη. Οπότε ακούστηκε μία φωνή από κάτω από το εκκλησίασμα να λέγει: «Αμάν πασά μου, εάν φτάσουμε αγαπητοί μου να πούμε μέσα στη λατρεία για τον ψάλτη αμάν πασά μου», σημαίνει, συγχωρέσατε με, θα το πω για να καταλάβετε, να σας το καταλάβετε, σημαίνει ότι ο άνθρωπος αυτός δεν κατενήγει θρησκευτικά, αλλά μερακλώθηκε. Αν θέλει λοιπόν να μερακλώνεται ο άνθρωπος μέσα εις την λατρεία, τότε πια δεν έχουμε λατρεία. Πιστεύω είμαι σαφής. Υπάρχει η Αντρούλο Πενθέκτη Σύνοδος με τον κανόνα της
των 75ων, που μας λέει τα εξής. Οι ψάλλοντες, και επιμένω σε αυτό γιατί είναι επιθύρες όλα αυτά να εισαχθούν στη λατρεία μας, να έχουμε μία γνώση. Οι ψάλλοντες μετά πολλής προσοχής και κατανήξεως ψαλέτωσαν. Βοές ατάκτης και αναρμόστης μη χρώμενη. Κάνει την ερμηνεία ο Άγιος Νικόδημος, ο Αγιορείτης των Πιδάλιων, και μας λέγει τα εξής. Σας διαβάζω ένα απόσπασμα της ερμηνείας. Ποια δε είναι τα ανάρμοστα εις την Εκκλησία, αποκρίνεται ο ερμηνεύς Ζωναράς ότι είναι τα γυναικοπρεπή μέλη και τα μηνυρίσματα, τα θρηνώδη δηλαδή, ταυτόν υπήν τα πολλά τερερίσματα και υπερβολική των μελωδιών ποικιλία, η οποία κλείνει εις πορνικά άσματα. Όταν λέμε πορνικά άσματα, εννοούμε θεατρινίστικα, δηλαδή θυμελικά. Ταύτα ουν πάντα προστάσει ο παρόν κανόν να λείψωσιν από την Εκκλησία και οι ψάλλοντες να προσφέρωσι τα ψαλμωδίας με τα πολλής προσοχής εις των Θεών, ως τις βλέπει εις τα απόκρυφα της καρδίας, δηλαδή εις την νοερός εν καρδία γινωμένη ψαλμωδία και προσευχήν μάλλον ή εις τας εξωτερικά κραυγά. Αυτά λέει, αγαπητοί μου, στην ερμηνεία του ο Άγιος Νικόδημος για την ψαλμωδία. Οι πρεσβύτεροι μαζί με τα σκυθάρα ήχον και φιάλας χρυσάς γεμούσας θυμία μάτων εισήν επροσευχέ των Αγίων. Μας κατηγορούν οι Προτεστάντες και οι χιλιαστές ότι χρησιμοποιούμε το θυμίαμα εις την λατρεία μας, όπως και τα κεριά, ως κάτι το ειδωλολατρικό. Αν ποτέ ήλθατε σε κάποια συζήτηση με χιλιαστήν, θα σας το είπε αυτό το πράγμα, γιατί θυμιάζεται κλπ. Εκτός του ότι το θυμίαμα χρησιμοποιείται εις την παλαιάν λατρεία κατ' εντολή του Θεού και μάλιστα σε βαθμό που να δίδει και τη συνταγή ο Θεός, τη συνταγή πως θα κατασκευαστεί το θυμίαμα από 4 αρωματώδη υλικά σε μείγμα 25%, 25, 25, 25. Τα 4 αυτά μέρη, και λέγει αυτό, πρόσεξε, όταν θα το χρησιμοποιείς τη λατρεία τη δική μου, εσύ δεν θα το φτιάξεις για να μυρίζεις στο σπίτι σου. Επιποινεί μάλιστα θανάτου. Εκτός λοιπόν του ότι χρησιμοποιείται στην Παλαιάν Διαθήκη το θυμίαμα, αδιάφορον εάν το χρησιμοποιούσαν και οι ειδωλολάτρες. Δεν έχει σημασία. Δεν σημαίνει ότι αυτό είναι ειδωλολατρικό επειδή το χρησιμοποιούσαν οι ειδωλολάτρες. Χρησιμοποιείται και στην καινή λατρεία, δηλαδή στην Καινή Διαθήκη, όπως κατά θαυμαστών τρόπων φαίνεται εδώ στο σημείο αυτών της Αποκαλύψεως. Τι λέγει? Λέγει ότι κρατούσαν χρυσά θυμιατήρια γεμάτα από θυμίαμα. Τα θυμιατήρια είναι χρυσά. Εδώ φαίνεται η ανάγκη μιας πολυτελείας για να εξαρθεί η υψηλή λατρεία του Θεού. Δεν κρατούν ούτε ένα κεραμίδι, ούτε ένα ντενεκί από κονσέρβα για να θυμιάσουν. Ξαναλέγω άλλη μία φορά, για να εξαρθεί η υψηλή λατρεία του Θεού. Ακόμη το καιόμενον θυμίαμα με τους ανυψωμένους καπνούς είναι το σύμβολο της ανερχομένης προς τον θρόνο του Θεού προσευχής. Λέγει ο 140 ψαλμός 2. Κατευθυνθήτω η προσευχή μου ως θυμίαμα ενωπιών. Ας κατευθυνθεί η προσευχή μου σαν θυμίαμα μπροστά. Εδώ είναι το θυμίαμα. Σε αυτήν την εικόνα της Αποκαλύψεως είναι τα θυμιάματα που μας σημειώνει ο Ιερός Ευαγγελιστής, οι προσευχές των Αγίων. Καταρχάς πρέπει να σημειώσουμε τη διατηρία που κάνει ο ίδιος ο Ιερός Ευαγγελιστής με το να μας πει στο βιβλίο της Αποκαλύψεως ότι τα θυμιάματα είναι οι προσευχές των Αγίων. Προσέξτε, το ερμηνεύει ο ίδιος ο Ιερός Ευαγγελιστής. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι μας απαλλάσσει από τον κίνδυνο να δώσουμε τις φίλες ερμηνείες.
όταν μας δίνει εκείνο την ερμηνεία της εικόνας, μας ερμηνεύει ο ίδιος την εικόνα. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο καθένας των θυμιαμάτων είναι εκείνο, είναι εκείνο, είναι αρετές, είναι τούτο, είναι εκείνο. Όχι, λέει, είναι οι προσευχές των Αγίων. Έτσι μας εποδίζει από το να διολυθήσουμε σε ποικίλες ερμηνείες. Το σπουδαίο, ξέρετε ποιο είναι? Ότι αυτό το πράγμα το κάνει πολύ συχνά μέσα στο βιβλίο της Αποκαλύψεως. Και ταυτοχρόνως μας δίνει το κλειδί της ερμηνείας του βιβλίου της Αποκαλύψεως. Ότι εδώ έτσι ερμηνεύουμε, εκεί έτσι ερμηνεύουμε. Είναι πολύ σπουδαίο αυτό που σας είπα. Θα το συναντούμε πολύ συχνά μέσα στο βιβλίο της Αποκαλύψεως. Πολύ συχνά. Είναι δηλαδή μια ερμηνευτική κλίδα. Τι είναι όμως οι προσευχές των Αγίων που προσφέρουν εδώ οι 24 πρεσβύτεροι και ποιοι είναι οι Άγιοι? Καταρχάς, οι Άγιοι είναι οι πιστοί της όλης της Εκκλησίας, και της στρατευωμένης και της θριαμβευούσης, που δείχνει εδώ ότι οι Άγιοι μπορούν να προσεύχονται για κάποιους άλλους θερυπήν. Οι 24 πρεσβύτεροι, δηλαδή οι Άγιοι της Θριαμβευούσης Εκκλησίας, να προσεύχονται δια λογαριασμών της στρατευωμένης Εκκλησίας για μας. Αλλά δίνονται να προσεύχονται και δια των εαυτών των. Όπως επί παραδείγματι είναι η περίπτωση των πεπελεκημένων και εσφαγμένων δια την μαρτυρία του Χριστού, δηλαδή των μαρτύρων, που είναι κάτω από τον θρόνο του καθημένου. Δηλαδή οι ψυχές των πεπελεκημένων, οι ψυχές, δηλαδή οι δίκαιοι που είναι στον παράδεισο και λέγουν: Κύριε, πότε θα εκδικηθείς το αίμα μας που χύθηκε κάτω στη γη? Που σημαίνει, πότε Κύριε θα αναστηθούμε? Και τους υπόθηκε απάντησης: Περιμένετε λίγο, θα προσταθούν κι άλλοι αδελφοί σας. Και από εμάς, αγαπητοί μου, θα προσταθούμε σε εκείνους, και από εμάς. Και σήμερα και αύριο και του χρόνου, και μέχρι που να τελειώσει ο κόσμος, την ιστορία, θα προστιθέμεθα ως μάρτυρες. Και τους εδόθη λευκός χιτών. Ώστε λοιπόν αυτό τι είναι? Προσευχή. Προσευχή όμως για λογαριασμό τους. Ώστε λοιπόν, όταν λέμε οι προσευχές των Αγίων, είναι οι προσευχές των Αγίων και της στρατευωμένης και της θριαμβευούσης, δηλαδή όλων των πιστών της Εκκλησίας. Αλλά έχει, είναι αξιοπρόσεκτο το εξής, ότι έχουμε εδώ μια πολύ ωραία εικόνα πρεσβείας των Αγίων υπέρ της αγωνιζομένης Εκκλησίας. Θα παρακαλέσω εδώ να προσέξουμε. Είναι η πρεσβεία της υπεραγίας Θεοτόκου και όλων των Αγίων, που είναι πίστης της Εκκλησίας μας. Πού είναι εκείνοι οι οποίοι λέγουν ότι είναι περιττή η πρεσβεία των Αγίων? Πού είναι αυτοί που το λέγουν? Και μάλιστα το λέγουν αυτό οι Προτεστάντες, το λέγουν βεβαίως οι αιρετικοί χιλιαστέ και λοιπά. Το βλέπει κανείς πολύ καθαρά εδώ, ότι η μεσητεία των Αγίων υπέρ ημών δεν είναι περιττή. Δεν είναι περιττή. Ο Ιησούς Χριστός μεσητεύει προς τον Άγιον Τριαδικών Θεών. Μη σας κάνει εντύπωση που λέγω προς τον Άγιον Τριαδικών Θεών. Είναι και ο ίδιος εκεί στην Αγία Τριάδα. Αλλά ως άνθρωπος μεσητεύει στον Άγιον Τριαδικών Θεών. Αλλά και προς τον Χριστόν μεσητεύουν οι Άγιοι. Διότι τις μεσητείες τους, τις προσευχές των Αγίων, τις προσφέρουν προς το εσφαγμένον αρνίον. Είναι σαφές αυτό στο βιβλίο της Αποκαλύψεως. Ο Θεός ακόμη δίδει το αίτημα των Αγίων, εκείνο που τους ζητούν, υπέρ των αμαρτωλών, διότι ο Θεός αγαπά τους Αγίους και θέλει να τους τιμήσει. Γι' αυτό τα θαύματα που κάνουν οι Άγιοι δεν τα κάνουν οι Άγιοι, αγαπητοί. Δεν κάνει θαύμα υπεραγία Θεοτόκος, ούτε ο Άγιος Γεώργιος, ούτε ο Άγιος Αχίλιος. Ο Θεός κάνει τα θαύματα δια των χειρών εκείνων που αγαπάει, των Αγίων του, τη υπεραγία Θεοτόκου, του Αγίου Αχιλίου, του Αγίου Δημητρίου, του Αγίου Γεωργίου και το καθεξής. Γιατί αγαπάει τους Αγίους του και βλέπει όχι τους αμαρτωλούς, αλλά τους Αγίους βλέπει μπροστά του. Και θέλει να τους τιμήσει. Το είπε ο ίδιος ο Κύριος: Εκείνοι που με τιμούν θα τους τιμήσω, και εκείνοι που με δοξάζουν θα τους δοξάσω. Έτσι λοιπόν λέμε: Δοξάζω τον Άγιον Αχίλιον γιατί μου έκανε αυτό το θαύμα. Γιατί δοξάζω τον Άγιο Αχίλιο? Ο Θεός επιτρέπει να τον δοξάσω γιατί εκείνος θέλει πρώτος να δοξάσει τον Άγιον Αχίλιον, κάμπνοντας ο Άγιος Αχίλιος ένα θαύμα. Βλέπει λοιπόν κανείς καθαρά, αγαπητοί μου,
την μεσητεία των Αγίων κατοχυρωμένη θεολογικά, κατοχυρωμένη αγιογραφικά. Αλλά και κάτι ακόμη, κάνει εντύπωση ότι οι φιάλες ήσαν γεμάτες θυμιαμάτων. Γεμούσας, λέει, θυμιαμάτων. Γεμάτες. Οπότε πρέπει όλοι οι φιάλοι να ήταν μέσα πολύ 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 θυμίαμα και να έβγαινε πολύ καπνός. Γιατί πολύ θυμίαμα και όχι λιγότερο? Τούτο σημαίνει ότι όλος ο χρόνος των Αγίων είναι προσευχές προς τον Θεό. Όλος ο χρόνος. Πληρώτης. Θα λέγατε, τι άλλο μπορούν να κάνουν, αγαπητοί μου, οι Άγιοι? Τι άλλο μπορούν να κάνουν παρά μόνον προσευχή? Είναι το ύψος των έργων. Στον ουρανό δεν έχουν άλλο έργο, είναι αυτό μόνο. Στη γη Άγιοι έχουν και άλλα έργα. Αλλά το κύριο τους έργο όμως είναι η προσευχή. Πού είναι εκείνοι που λέγουν ότι πολλές προσευχές, τι τα κάνεις αυτού, πολλές προσευχές, έχουμε και άλλα πράγματα να κάνουμε. Μπορεί να έχουμε πολλά πράγματα να κάνουμε, αλλά η προσευχή, αγαπητοί μου, είναι το πρώτο έργο. Ακούσατε, έργων. Δεν είναι παρεργών, δεν είναι πολυτέλεια, είναι έργων. Και συνεπώς, και αφού είναι και το πρώτο, απαραίτητον έργων για τη ζωή μας. Και άδουσιν οδύν καινήν λέγοντες. Κάλουν καινούρια οδή και λέγουν. Οι πρεσβύτεροι, ενώ προσκυνούν, κρούμουν τις χορδές της κιθάρας του έκαστος και προσφέρουν το θυμίαμα του κάθε θυμιατού τον που έχουν προς το αρνίον, και ταυτοχρόνως ψάλουν μίαν καινούρια οδύν, καινήν οδύν. Εις τον Θεόν αρέσει, αγαπητοί μου, πολύ να υμνείται δια οδών. Δηλαδή αγαπά τις οδές ο Θεός. Γι' αυτό και υπάρχουν καταχωρημένες οδές μέσα στην Παλαιάν και την Καινή Διαθήκη. Το πρώτο πράγμα που έκαναν οι Εβραίοι όταν πέρασαν την Ερυθρά Θάλασσα έστρα από το καταπληκτικό εκείνο θαύμα ήταν να εμνήσουν τον Θεό. Η περίφημη εκείνη η οδή του Μωυσέως. Περίφημη, η οποία εψάλλει αντιφωνικώς, με δύο χορούς, ανδρών και γυναικών. Εις τους άνδρας ήταν ο αρχηγός της χοροδίας, ο Μωυσής, η δε της γυναίκας, η αδελφή του, η Μαριά. Γι' αυτό το λόγο, επειδή ο Θεός αγαπά να υμνείται, γι' αυτό το λόγο και ο Θεός δημιούργησε την δυνατότητα εις την ανθρωπίνη φωνή να υμνεί μουσικός τον Θεό. Πρέπει να σας πω ότι ένα από τα έργα του μοναχού είναι και η ύμνηση του Θεού, είτε ατομικός είτε καθομάδα. Η οδή των πρεσβυτέρων χαρακτηρίζεται σαν καινούρια. Στους ψαλμούς βρίσκουμε το εξής, είναι ο 32 ψαλμός. Άσατε αυτό, το Θεό δηλαδή, άσμα κενών, το και με αλφα γιώτα, καινούριο. Καλώς ψάλατε αυτό εν αλλαλαγμό. Καινούρια οδή, που συχνά και στον Ισαΐα το βρίσκουμε και αλλού, καινούρια οδή, είναι και χαρακτηρίζεται όταν ψάλετε σε μεγάλα και υπερφυή ή κοσμοσωτήρια γεγονότα, όπως είναι εν προκειμένο που θα ανοιχθεί το βιβλίο οι σφραγίδες και θα ξετυλιχθούν προφητικώς τα γεγονότα, η ζωή, το μέλλον της Εκκλησίας μέσα στην ιστορική της πορεία. Και όταν λοιπόν πρόκειται κάτι τέτοιο, τότε οι Άγιοι ψάλλουν την καινούρια τους οδή. Και ποια είναι αυτή η οδή, λέγουν οι πρεσβύτεροι? Άξιος είσαι άξιος. Λαβήν το βιβλίο. Πού στρέφονται? Στο αρνίον. Προς αυτό λοιπόν ψάλλουν την οδή των. Άξιος είσαι. Σημειώσατε ότι τα τέσσερα ζώα υμνούν τον Θεό εις τρίτον πρόσωπον. Οι πρεσβύτεροι ψάλλουν και υμνούν τον Θεό εις δεύτερον πρόσωπον. Και αυτό είναι χαρακτηριστικό των ανθρώπων. Τέτα τέτα απευθείας. Εσύ, Κύριε, σε υμνώ εσένα. Όχι κατά το υμνητός ο Θεός, μέγας ο Θεός. Όχι, υμνώ εσένα τον Θεό. Όχι στο τρίτο πρόσωπο, στο δεύτερο πρόσωπο. Άξιος ή λαβήν το βιβλίο και ανοίξε τα σφραγίδας αυτού. Ότι εσφάγεις και ηγόρασες το Θεό ημών εν το αίματί σου, εκ πάσης φυλής και γλώσσης και λαού και έθνους. Και επίησας αυτούς το Θεό ημών, βασιλείς και ιερείς,
και βασιλεύσουσι επί της γης. Ωραία οδή. Με το άξιος ανοίγει η οδή, που φανερώνει ότι ο μόνος άξιος είναι το αρνία. Είναι αυτή η έκφραση που συναντάμε στην ευχή του χερουβικού ύμνου στη Θεία Λειτουργία. Ουδής άξιος των συνδεδεμένων τεσσαρκικές επιθυμίες και ειδονές προσέρχεστε ή προσεγγίζειν ή λειτουργήσει βασιλεύ της δόξης. Εννοείται ότι ο μόνος άξιος, αφού ουδής άξιος, εξημών, ότι ο μόνος άξιος είναι ο Θεός. Γι' αυτό και τονίζεται στην μεθεπομένη ευχή της Αγίας Αναφοράς άξιον και δίκαιον. Σε υμνή, σε ευλογή, σε ενή, σε ευχαριστή, σε προσκυνή εν παντή τόπο της δεσποτείας. Και γιατί το αρνίον είναι άξιον να ανλάβει και να ανοίξει τις φραγίδες του βιβλίου, δηλαδή να αποκαλύψει το μέλλον της Εκκλησίας? Διότι εσφάγει και δια της σταυρικής του θυσίας εξηγόρασε ημάς δια λογαριασμών του Θεού. Αυτό είναι πολύ σπουδαίο και αυτή η εξαγορά είναι παγκοσμία. Είναι παγκοσμία για δύο λόγους. Πρώτον, ο Χριστός έχυσε το αίμα του υπερ πάντων των ανθρώπων. Και δεύτερον, διότι όταν ο Κύριος απέστειλε τους μαθητάς του έως εσχάτου της γης, το μήνυμα της σωτηρίας είναι παγκόσμιο και τους είπε ότι κηρύξετε το Ευαγγέλιο να σωθούν οι άνθρωποι, ο πιστεύσας και βαπτιστής σωθήσετε. Έτσι λοιπόν έχουμε τόσο ως προς την ηλαστήριον δύναμη του αίματος του Χριστού, όσο και ως προς την εξάπλωση του Ευαγγελίου έχουμε αυτήν την αξιότητα του αρνίου να λάβει το βιβλίο και να το ανοίξει ή τι να αποκαλύψει το μέλλον. Δια της εκφράσεως εκ πάσης φυλής και γλώσσης και λαού και έθνους φανερώνονται εδώ οι φυλετικές, γλωσσικές, πολιτικές και εθνικές διαιρέσεις των λαών και συνεπώς αυτή η καθολικότητα της ανθρωπότητος, όχι μόνο από απόψεως τοπικής αλλά και χρονικής, γιατί αναφέρεται σε όλες τις γενναίες των ανθρώπων. Είναι ακόμη αξιοπαρατήρητον ότι, προσέξτε αυτό, δεν λέγει εξηγόρασας πάσαν φιλήν και γλώσσαν, αλλά λέγει εκ πάσης φιλής. Δηλαδή, δεν εξηγόρασες κάθε φιλή, κάθε γλώσσα, δηλαδή κάθε κατηγορία ανθρώπων, τους Κινέζους, τους Ιαπωνέζους, τους Αφρικανούς, αλλά εκ των Κινέζων, εκ των Ιαπωνέζων, εκ των Αφρικανών, εκ. Αυτό το εκ σημαίνει αυτό που θα μας πει ο Αρέθας, ο ερμηνευτής. Το εκ πάσης φιλής, γράφει ο Αρέθας, και γλώσσης υπήν, αλλά μη πάσαν φιλήν και γλώσσαν, διαστολήν εισηγείται το μη πάντας, αλάτινας ηξιώστε εξοικείων πόνων και από τις του αρνίου σφαγής το αίματι τούτου αγιαστήνε. Όχι όλοι. Όσοι κοπιάσουν και πιστέψουν στο μήνυμα του Ευαγγελίου. Αυτό το χωρίο κατά έναν θαυμαστόν τρόπο εκφράζει την ελευθερία της εκλογής, της σωτηρίας από τους λαούς. Αν το θέλετε, είναι εκείνο το οποίο θα γράψει ο Απόστολος Παύλος στη Δευτέρα προς Θεσσαλονικής επιστολή του 3,2. Ού πάντων η πίστης. Δεν είναι για όλους η πίστης. Λέμε, θα γίνουν όλοι λαοί χριστιανικοί. Ποιος σας το είπε? Απλώς. Κοιτάξτε. Είναι 1 δισεκατομμύριο οι χριστιανοί. Και είναι 4,4 δισεκατομμύρια όλος ο πληθυσμός της γης. 3,4 δισεκατομμύρια είναι όχι χριστιανοί. Προσέξτε. Το κήρυγμα του Ευαγγελίου ακούστηκε, γιατί μεταφράστηκε η Αγία Γραφή σε 1600, 1700, 1800 γλώσσες. Που σημαίνει, είναι μια προφητεία ότι θα έρθει το τέλος όταν ακουστεί το κήρυγμα σε όλο τον κόσμο. Όχι ότι θα γίνουν όλοι οι χριστιανοί, αλλά θα ακουστεί το κήρυγμα. Πρώτον, διότι λέγει ο Απόστολος ου πάντων η πίστης, και δεύτερον, σαφέστατα, μας λέγει αυτός ο ίδιος ο Κύριος, Λουκάς 18,8, πλην θα έρθει να τιμωρήσει τους εχθρούς του ο Θεός, πλην
ο Υιός του ανθρώπου ελθόν, άρα ευρύσει την πίστη επί της γης. Πλην τούτο, όταν θα έρθω εγώ εδώ στη γη με τη δευτέρα μου παρουσία, θα βρω την πίστη επί της γης. Μελαγχολικό θέμα, μελαγχολικό ερώτημα, στο οποίο δεν απαντάει κανένας. Αλλά ήδη η απάντηση είναι δοσμένη, ότι η πίστη δεν θα είναι εκείνη που θα ήθελε ο Θεός. Και δεν ηρκέστη ο Κύριος. Ο Κύριος Ιησούς το εσφαγμένο αυλίον εις την εξαγοράν, αλλά κατέστησε τους αγοραστέντας κατά την οδύν των 24 πρεσβυτέρων βασιλείς και ιερείς εις των Θεών, δηλαδή ένα βασίλειον ιεράτευμα. Είναι αξιοπρόσεκτον ότι οι πιστοί βασιλεύσουν επί της γης, και θα βασιλεύσουν, λέγει, επί της γης. Όχι βεβαίως κατά χιλιαστική, θα λέγαμε, ερμηνεία. Είναι η υπόσχεση του Κυρίου. Μακάρι οι πραείς ότι αυτοί κληρονομήσουσι την γη. Πώς, Κύριε, αν είμαι πράο και δεν πάω τον αντίδικόν μου εις το δικαστήριο, μου τρώει το χωράφι. Πώς λοιπόν είναι δυνατόν ο πράος άνθρωπος να κληρονομήσει την γη? Ο πλεονέκτης αρπάζει την γη, και όχι ο πράος, ο οποίος υποχωρεί και υποχωρεί και χάνει διαρκώς το χωράφι του, το σπίτι του κλπ. Ναι, αυτό που είπε ο Κύριος είναι αληθές. Μακάρι οι πραείς ότι αυτοί κληρονομήσουν την γη. Ποιαν γη? Την καινούργια γη, την καινή γη, όταν ο Κύριος θα καταστήσει τα πάντα καινούργια και θα γίνει η γη καινούργια και ο ουρανός καινούργιος. Όταν λέει ο Ευαγγελιστής προς το τέλος Αποκαλύψεως, και είδα να ο ουρανός καινός και η γη καινή. Καινούργια γη, καινούργιος ουρανός, που κατοικεί, όπως λέει ο Απόστολος Πέτρος, κατοικεί η δικαιοσύνη, κατοικεί η αρετή. Αυτήν τη γη θα κληρονομήσουν οι πραείς. Μάλιστα, εδώ είναι και ένα παράξενο, ότι δεν θα χάσουν οι πραείς ούτε μια τρίχα. Ούτε μια τρίχα από το κεφάλι μας δεν θα χάσουμε. Θα την πάρουμε και αυτή με την Ανάσταση των νεκρών. Και είδον και ήκουσα ως φωνήν αγγέλων πολλών, κύκλο του θρόνου και των ζώων και των πρεσβυτέρων. Και είναι ο αριθμός αυτών μυριάδες μυριάδων και χιλιάδες χιλιάδων, λέγοντες φωνή μεγάλη, άξιον το αρνίον, το εσφαγμένον, λαβήν την δύναμην και τον πλούτον και σοφίαν και ισχύν και τιμήν και δόξαν και ευλογίαν. Η εικόνα, όπως αντιλαμβάνεστε αγαπητοί μου, της ουρανίου λειτουργίας διαρκώς συμπληρούται. Κύκλο των πρεσβυτέρων ήσαν μυριάδες μυριάδων και χιλιάδες χιλιάδων άγγελοι. Αυτό το βλέπουμε σαφέστερον εις το 7ο κεφάλαιο, το μεθεπόμενο, στίχος 11. Και πάντες οι άγγελοι, λέγει εκεί, πάντες, πάντες. Και πώς είναι οι άγγελοι, ξέρετε, λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, όσος ο αριθμός. Βάλτε μία μονάδα και τραβάτε μηδενικά από πίσω. Τραβάτε, τραβάτε, γράφετε, τραβάτε, τραβάτε. Τραβάτε μηδενικά. Τόσος είναι ο αριθμός των αγγέλων. Φοβερό, φοβερό. Πάντες οι άγγελοι, βλέπει αυτό το θέαμα ο Ιερός Ευαγγελιστής, πάντες οι άγγελοι ειστήκησαν κύκλο του θρόνου και των πρεσβυτέρων και των τεσσάρων ζώων, και έπεσαν ενώπιον του θρόνου επί τα πρόσωπα αυτών και προσκύνησαν το Θεό. Εδώ σαφώς διακρίνονται οι άγγελοι από τους πρεσβυτέρους, δηλαδή τους ανθρώπους. Σαφώς είναι μία μεγαλειώδη σκηνή που θυμίζει τον προφήτη Δανιήλ στο όραμά του το νυχτερινό εκείνο, ή τη Δευτέρα του Κυρίου Παρουσία, που λέγει ότι θα είναι μαζί του όλοι οι άγγελοι του ουρανού. Και ο αγγελικός κόσμος βλέπουμε εδώ ότι προσκυνά το εσφαγμένο αρνίον και ψαλεί οδύν, η οποία είναι απήχησης της οδής των πρεσβυτέρων. Απήχησης. Το ίδιο περιεχόμενο είναι. Εις αυτήν υπάρχουν 7 κατά συσσόρευση επίθετα, τα οποία στην Παλαιά Διαθήκη αποδίδονται στον Γιαχβέ, εις τον Κύριον. Επί παραδείγματι, εις την προσευχή του Δαβίδ για την συλλογή υλικού για την κατασκευή του ναού, γράφει, λέει, είναι στο Α παρελειπωμένο 29,10-12. Σύ, Κύριε, η μεγαλοσύνη και η δύναμη και το κάθημα και η νίκη και η ισχύ, ότι σύ πάντων τον εν το ουρανό και επί της γης δεσπόζεις από προσώπου σου, δεσπόζεις από προσώπου σου ταράσετε πας βασιλεύς και έθνος παρά σου ο πλούτος και η δόξα. Σύ πάντων άρχης, Κύριε, ο άρχον πάσης αρχής, και εγχειρίσου ισχύ, ισχύς και δυναστεία, και εγχειρίσου παντοκράτορ μεγαλύνε και κατησχύσε τα πάντα.
Αυτά τα επίθετα τώρα αποδίδουν εκεί στο Ιαχβέ. Τώρα αποδίδουν στο Αρνίον, στον Ιησού Χριστόν. Αυτό δείχνει ότι το Αρνίον, ο Ιησούς Χριστός, έχει ιδιότητες θείες, είναι Θεός. Ο Ιησούς Χριστός είναι Θεός. Αλλά στην δοξολογία των 24 πρεσβυτέρων και των αναρρυθμίτων αγγέλων έρχεται να προσθεθεί και η οδή παντός κτίσματος της όλων των ορατών και αόρατων κόσμων. Νέα συμπλήρωση της εικόνας. Νέα συμπλήρωση, νέα. Όλο φορτώνεται, γεμίζει, γεμίζει. Θα λέγαμε σε, όπως ακριβώς σε μία περίπτωση, πώς να σας πω, το Αλληλούια του Χέντελ, όσοι το έχετε ακούσει, που είναι 300 βιολιά, 500 στη χοροδία. Και όπως υμνούν και ανεβαίνει η φωνή, δονείται ολόκληρη σκηνή, ολόκληρο το θέατρο, δονούνται τα πάντα. Έτσι προστίθενται φωνές υπάρξεις σε αυτή την ουρανία λειτουργία που μας περιγράφει ο Ευαγγελιστής. Και λέγει και παν κτίσμα, ο εν το ουρανό και επί της γης και υποκάτω της γης και επί της θαλάσσης εστί και τα εν αυτής πάντα οίκουσα λέγοντας το καθημένο επί του θρόνου και το αγνίο, η ευλογία και η τιμή και η δόξα και το κράτος εις τους αιώνας των αιώνων. Παγκόσμιος δοξολογία. Παγκόσμιος κάθε κτίσμα προσφέρει τη δοξολογία του. Είναι εκείνο που γράφει ο Απόστολος Παύλος για τον Ιησού Χριστόν εις την προς Φιλιππησίους επιστολήν του. Εν το όνομα τη Ιησού πανγόνη κάμψη, επ ουρανίων και επ υγείων και κατακτονίων. Πανγόνη κάμψη, επ ουρανίων και επ υγείων και κατακτονίων. Και πάσα γλώσσα εξομολογήσετε ότι Κύριος Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός. Είναι όλος χαρακτηριστικών ότι ο ύμνος με την απόδοση θείων χαρακτηριστικών αποδίδεται το καθημένο επί του θρόνου και το αρνείο. Δηλαδή το χωρίον δείχνει, ανά πάσα στιγμή σας το λέω αυτό, την ισοτιμία του Πατρός και του Υιού. Του Πατρός και του Υιού, την ισοτιμία. Ο Υιός, ο Ιησούς Χριστός είναι Θεός. Και τα τέσσερα ζώα έλεγον αμήν. Μία θαυμασία συναρμονία και συνδοξολογία είναι το λειτουργικό αμήν. Είναι αυτό που ανήκει δικαιωματικά στο λαό όταν ακροάται από τον ιερέα τις ευχές της Θείας Λειτουργίας και λέγει ο λαός αμήν. Δηλαδή αποδέχομαι, είναι έτσι λέγει ο λαός, όπως σημειώνει και ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του 14,16. Και οι πρεσβύτεροι με το αμήν των τεσσάρων ζών έπεσαν και προσεκίνησαν. Έπεσαν και προσκύνησαν. Και οι Άγιοι λοιπόν προσκυνούν τον Πατέρα και τον Υιόν. Η νίκη της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου που γιορτάζομαι σήμερα των Αγίων Πατέρων είναι ο απόϊχος αυτής της προσκυνήσεως. Η προσκύνηση του Υιού. Ότι είναι Θεός. Αγαπητοί μου, γράφει ο Άγιος Ανδρέας Κεσαρίας, δια δε των τεσσάρων ζώων και των πρεσβυτέρων δείκνεται μία πίμνη και μία εκκλησία γεγενήστε αγγέλων και ανθρώπων δια Χριστού του Θεού του τα διεστώτα συνάψαντος και το μεσότυχον του φραγμού λύσαντος. Με τα τέσσερα ζώα και τους πρεσβυτέρους δείχνεται μία πίμνη, μία εκκλησία να γίνεται αγγέλων και ανθρώπων. Και όλα αυτά δια του Ιησού Χριστού που ήρθε να γκρεμίσει το μεσότυχον γης και ουρανού και να συνάψει, να ενώσει τη γη με τον ουρανό. Αυτή είναι η σάρκα του Χριστού. Είναι η σύναψη, αυτή είναι η σάρκα του Χριστού. Είναι η σύναψη, ένωση ουρανού και γης, αγγέλων και ανθρώπων, κτισμάτων και Θεού. Αγαπητοί μου, το βιβλίο της Αποκαλύψεως μας δείχνει αυτή την ενότητα ολοκλήρου της κτιστής ορατής και αοράτου δημιουργίας. Η αμαρτία ήλθε να σπάσει αυτή την ενότητα. Ο Υιός όμως του Θεού που ενυνθρώπισε ήλθε να αποκαταστήσει αυτή την ενότητα. Είναι η εκκλησιαστικοποίηση των πάντων. Είναι η Βασιλεία του Θεού μέσα στην οποία όλα τα δημιουργήματα θα απολαμβάνουν τη μακαριότητα του Θεού. Δε μένει παρά εάν τε ζώμεν, εάν τε αποθρίσκομεν, να υμνούμε και να ευχαριστούμε και να δοξολογούμε
το Πανάγιον όνομα της Αγίας Τρεις Υποστάτου Θεότητος εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Με το σημερινό μας θέμα, αγαπητοί μου, τελειώσαμε με τη χάρη του Θεού, του Αγίου Τριαδικού Θεού, τελειώσαμε, αγαπητοί μου, τα φετινά μας θέματα. Τελειώσαμε. 7 Ιουνίου σήμερα. Πραγματοποίησαμε με τη χάρη του Θεού 27 θέματα. 27 ωριαία θέματα. Δόξα Θεού. Τελειώσαμε και το 5ο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως. Σε αυτήν την εικόνα που είδατε να περιγράφουμε στα δύο τελευταία μας θέματα, στο 4ο και 5ο κεφάλαιο, στα 4ο και 5ο κεφάλαιο, δόθηκε η εικόνα. Τώρα, το αρνίον παίρνει το βιβλίο και ανοίγει τη μια σφραγίδα. Οι σφραγίδες ήσαν όπως ακριβώς σήμερα βρίσκουμε τις σφραγίδες στα αυτοκρατορικά έγγραφα του Βυζαντίου. Ήταν βουλοκαίρι, αν ήταν πολύ φθηνό πράγμα, ή μόλυβδος. Έβαζαν δε το δαχτυλίδι του βασιλιά ή τη σφραγίδα του κράτους επάνω σε αυτό το λιωμένο πράγμα. Όπως το βουλοκαίρι που βάζαμε κάποτε στο ταχυδρομείο, άμα πηγαίναμε ένα δέμα. Ή μόλυβδος, φθηνό και αυτό. Ή άργυρος ή χρυσός. Και λέγονται χρυσόβουλα τα έγγραφα, όταν είναι χρυσή η σφραγίδα. Από καθαρό χρυσάκι, 24 καρατίων χρυσά. Έτσι θα νοήσουμε τις σφραγίδες. Έρχεται λοιπόν τώρα το αρνίον και παίρνει το βιβλίο. Και ανοίγει τη μια σφραγίδα. Και αμέσως εμφανίζεται ένα άλογο λευκών. Ανοίγει τη δεύτερη σφραγίδα και εμφανίζεται ένα άλογο σκούρο. Ανοίγει την τρίτη σφραγίδα, το σκούρο δε άλογο, το πρώτο εξήλθεν εικόν και είναι ανικήσει. Το δεύτερο είναι σκούρο άλογο και ακούστηκε μια φωνή από ένα από τα τέσσερα ζώα. Μην αδικήσεις το κριθάρι και το σιτάρι, γιατί θα υπάρχει τόση ακρίβεια. Πείνα δηλαδή. Μετά ανοίγει η τρίτη σφραγίδα, ένα πράσινο άλογο. Το λέμε και στην έκφρασή μας, μάλιστα, τώρα και πράσινα άλογα. Πράσινο, δηλαδή είναι αδύνατο, δεν υπάρχει πράσινο άλογο. Ένα χλωρόν, πράσινο άλογο, που σέρνει από πίσω τον Άδη. Ο θάνατος. Θανατικό. Και ούτω καθεξής. Και ούτω καθεξής. Οπότε η εικόνα της Θείας Λειτουργίας στον ουρανό υπάρχει. Και ταυτοχρόνως παρεμβάλλονται τα ξετυλίγματα της ιστορίας όπως θα την περάσει η Εκκλησία. Δηλαδή όπως την περνάμε εμείς και θα περνάμε μέχρι που να έρθει το τέλος του κόσμου. Γιατί ακριβώς αυτό είναι η Αποκάλυψη. Το ξεδίπλωμα της πορείας της Εκκλησίας μέσα στην ιστορία. Και σας είχα πει ένα περασμένο παράδειγμα, θα σας το ξαναθυμίσω. Κάποιος βλέπει, βλέπουμε κινηματογράφο. Κάποιος βλέπει όνειρο, πέφτει να κοιμηθεί στο κρεβάτι και βλέπει όνειρο. Πώς θα δει ο θεατής τώρα αυτόν που βλέπει όνειρο? Να πώς, ενώ τον βλέπουμε στο κρεβάτι να κοιμάται, την ίδια ώρα, σε φόντο, στο βάθος, κάπως έτσι, βλέπουμε εκείνα που βλέπει όνειρο. Να κινείται έτσι, αλλιώς κτλ. Βλέπουμε τον κοιμόμενον, βλέπουμε και το όνειρό του. Το ίδιο πράγμα είναι. Η ίδια εικόνα είναι. Βλέπουμε την παγκόσμια λειτουργία. Ταυτοχρόνως με το άνοιγμα των σφραγίδων βλέπουμε τα επιμέρους να περνούν σαν κινηματογραφική ταινία που τα βλέπει αυτό ο Ιερός Ευαγγελιστής και τα γράφει και μας λέει αυτό είναι το μέλλον της Εκκλησίας. Είναι χρήσιμο βιβλίο, τι λέτε? Είναι θαυμάσιο, υπέροχο βιβλίο. Είναι εκείνο που έρθει να μας πει χριστιανοί μείνετε όρθιοι. Έχουν περάσει από τότε που γράφτηκε περίπου 2.000 χρόνια. Συνεπώς είμαστε μέσα στην πορεία της Εκκλησίας. Από την ώρα που γράφηκε είναι η πορεία της Εκκλησίας. Οι 7 επιστολές προς τις 7 εκκλησίες της Μικράς Ασίας ήταν το παρόν της εποχής. Τα παρακάτω είναι τα αδιγενέστε, αυτά στα οποία βρισκόμαστε. Αγαπητοί μου, μη περιμένετε κάποιος να κατέβει σαν αντίχριστος, θα έρθει και αυτός. Αλλά ο αντίχριστος υπάρχει στην ιστορία, στον κόσμο, πάντοτε. Είναι οι αντίθεες δυνάμεις, στις οποίες πρέπει να προσέξουμε. Θα πω τις πιο χοντρικές. Μη παρασυρθεί κάποιος να γίνει μασόνος, γιατί προσκυνάει άλλο Θεό. Μη παρασυρθεί κάποιος από τους αιρετικούς, συγγνώμη,
αρπαχτεί από τους αιρετικούς, γιατί ο Χριστός είπε, θα σας πούν εδώ ο Χριστός, εκεί ο Χριστός, μη τους πιστέψετε. Προτεστάντες, κυλιαστέ, που λέγεται αυτή η ΧΟΕ, Χριστιανική Οργάνωση Ειρήνης κλπ. Μακριά, μακριά, προσοχή της αιρέσης. Είναι ο Αντίχριστος εκεί, αλλά ο Αντίχριστος.